Neredeydin? Meraktan oldum. Sarsıya kadar gittim. Dört kez aradım seni. Bir şey mi oldu? Merak ettim. Έλα να στα πω πριν πιει μητέρα μου. Τι έχεις? Εκλογές. Κάτι συμβαίνει με τον Μουράτ. Τι είναι, παιδί μου? Έχει αλλάξει. Γιατί, τι είδες? Δεν ήρθε χθες να με πάρει για βόλτα, ούτε το βράδυ ήρθε στη μάντρα. Αυτό είναι μόνο. Λίγο το έχεις. Δεν περνάει για μέρα χωρίς να ειδωθούμε. Αφού κάθισες και τα είπες όλα στη μάνα σου. Ότι σε πήγες στο ποτάμ. Δεν είναι αυτό. Τα κατάλαβα όλα από μόνη της. Και πάλι εσύ δεν έπρεπε να τα πεις. Το μάθω, Μουράτ, και τσαντίστηκε. Άντρας είναι, τι περίμενες? Λες να είναι αυτό? Τι άλλο? Για σκέψου. Σε έχει κοντά του, σε φυλάει, σε κρατάει. Ανάβει και δεν μπορεί να σε έχει. Μπα, δεν είναι αυτό. Να σου σου, Σουκράν. Ανένωσε. Υγή. Δοκτωράγκητη. Λατσλαρινέ ντεϊστήρμης. Καλό ρίζικο και το σπίτι. Ευχαριστώ. Ανθρώπους. Ούτε τους άντρες ξέρω. Κι εγώ που τους γνώρισα, τι κατάλαβα. Κάνε κι εσύ λίγο τη δύσκολη. Κράτα πόζα. Δεν μπορώ να τα κάνω εγώ αυτά. Με το Μουράτ είμαστε πάντα ειλικρινείς. Τέλος πάντων, τίποτα δεν είναι. Να δεις που θα έρθει σήμερα και θα τα ξεχάσεις όλα. Σε ευχαριστώ. Καλώς τον. Κομμανάρα είσαι σήμερα, κουκλάρα. Πώς ήταν το ταξίδι σου? Πολύ καλό. Τι πρόγραμμα έχουμε? Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν στο είπα χθες από το τηλέφωνο. Τι? Κανόνισα με τον Λάζαρο να δουλέψω στο μαγαζί. Για Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς από σήμερα. Όχι ρε γάμο, τι σπάσιμο είναι τώρα αυτό. Μου το ζήτησε ο Λάζαρος, τι να έκανα. Αν το ήξερα νωρίτερα. Δεν μπορείς να του πεις να του εξηγήσεις. Δεν γίνεται. Στηρίζεται πάνω μου. Τι σπάσουμε είναι αυτό τώρα? Έλα, κάτι θα σκεφτούμε. Πάμε τώρα να πιούμε ένα καφέ με τα παιδιά. Πάμε σπίτι να τα πούμε και λίγο. Αργότερα. Πάμε τώρα να πεις ένα γεια. Δεν είναι ευγενικό, σε περιμένουν. Θα είναι γι' αυτό ο μαλάκας ο Αντώνης. Απορώ πως το κάνεις παρέα αυτόν τον άνθρωπο. Καλώς το Φίλιππο. Τι έγινε, παιδιά, πώς πάει? Επιτέλους, μαύρα μάτια έκανε το κορίτσι για πάρτι σου. Ούτε ξενύχτια, ούτε τίποτα. Από τις 10, στο σπίτι. Κόφτω. Για να ξέρεις τι κορίτσι έχεις και να μην ανησυχείς. Συνεννοηθήκαν τώρα και αρχίσαν τις κρυάδες. Δεν ανησυχώ, τις έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Άσε πια τα τηλέφωνα. 10 φορές την ημέρα στο κινητό. Κοίταξε, τις 5 είμαι εγώ. Τώρα τις άλλες 5. Κιουλέ, κιουλέ. Γιατί μου τσουχτά γουρτά ο τζάς. Τάμα. Και 8 να έρθείτε, δεν πειράζει. Είπαμε για κανένα γλυκό. Αλλά δεν χρειάζεται να ξαναπάμε στην πλατεία. Μήπως να νοικιάσεις και αυτοκίνητο? Ναι. Καλύτερα μην κυκλοφορούμε στον κόσμο. Υπάρχουν και γνωστοί. Αν θέλεις πάμε και στις εξοχές. Ώστε αλλάξατε σπίτι, ε? Ναι, μετακομίσαμε στη θεία Ρεϊχάν.
Πήγε στο γιο του στη Γερμανία. Ωραίο, το έχω δει. Καλύτερο είναι. Αλλά εμένα μου λείπει το παλιό. Και κυρίως που ήσουν εσύ δίπλα. Τα βράδια που σε συναντούσα στη μάντρα. Η σκιά σου στο παράθυρο. Τώρα θα μπορούμε να βγαίνουμε. Αμασόν κιουλέρ τε κάιπολτον. Βασκάει στη ρήμπτε βαρμελέκ. Βασκάει στη μίγια πηγιό σου. Ναι. Ένας συνάδελφος μου βρήκε ένα ιδιαίτερο στην Ξάνθη. Θα κουράζεσαι, ε. Δεν πειράζει. Θα χρειαζόμαστε τα χρήματα. Για μας το κάνεις. Ναι, για μας. Νόμιζα ότι είχε συμβεί κάτι άλλο και με αποφεύγες. Ναι, Όλσον. Σε νιτσόξε βιορνάτ. Και μου μπαίνουν υποψίες. Κι εγώ σ' αγαπάω, το ξέρεις. Τότε να σου πω ένα ευχάριστο. Πες μου. Στις 21 του μηνός έρχεται το αδερφός μου από τη Γερμανία. Στις 21. Ναι. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Θα μείνει μια εβδομάδα για να κάνουμε τον αραβόνα. Έχει κλείσει και τα όργανα. Καλά, δεν χρειάζονται από τώρα αυτά. Μη σε νοιάζει, θα τα κανονίσει όλα εκείνος. Μου έχει αγοράσει ρούχα, φορέματα. Σου έχει πάρει και εσένα κάτι, αλλά μου είπε να μην σου το πω. Έκπληξη. Είσαι χαρούμενος τώρα. Ε, είσαι. Πολύ, πολύ. Πόσα χρόνια περιμέναμε αυτή τη στιγμή. Και λέγαμε πως δεν θα έρθει ποτέ. Ναι, καρδιά μου, ήρθε. Σε είδα στον ύπνο μου χθες. Να μ' αγκαλιάσεις. Τι. Σφίξα την πράτη. Φίλα. Έλα, δεν κάνει. Εγώ σε θέλω. Τώρα που θα παντρευτούμε δεν θα δίνουμε λόγο σε κανέναν. Ντουρμελέτ. Ένα φίλι μόνο. Άγνιος. Σάγκη τσιο. Ολμάς.